Δίπλα μας έχουμε τη Διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ στις Βρυξέλλες, την κυρία Ελένη Σκαρβέλη. Κυρία Σκαρβέλη, πείτε μας δύο λόγια για τη σημερινή βραδιά και για ποιο λόγο διαλέξατε το θρησκευτικό τουρισμό, να προβάλλετε το θρησκευτικό τουρισμό. Ήταν μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Γκρεκόραμα και τα θεματικά προγράμματα που κάνουν για τις διακοπές. Σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα ήλιος και θάλασσα που γνωρίζουν οι περισσότεροι Βέλγοι και να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση, τη θεματική. Ούτως ή άλλως ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένας από τους 8 άξονες της διαφημιστικής καμπάνιας του ΕΟΤ. Και θεωρήσαμε ότι είναι μια εναλλακτική διαδρομή, τα βήματα του Απόστολου Παύλου, για τους Βέλγους τουρίστες. Πιστεύετε ότι δώσατε το μήνυμα που θέλατε να περάσετε έτσι στο κοινό των Βρυξελών? Η εκδήλωση από μόνη της και ο κόσμος που ήρθε μας έδειξε πραγματικά ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, υπάρχει ενδιαφέρον να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα, τον ήλιο και τη θάλασσα, υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα άλλη μια φορά με κόσμο διαφορετικό, με δημοσιογράφους που ήρθαν να μάθουν για την Ελλάδα αλλά και να ακούσουν και για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Είχαμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενηθούμε από την Εκκλησία της Ελλάδος σε μια, αν θέλετε, έτσι, μια πρωτοβουλία και μια συνεργασία λόγω του μνημονίου που έχει υπογραφτεί από το Υπουργείο μας και την Εκκλησία της Ελλάδος στην Ελλάδα. Και είπαμε πραγματικά να το ολοκληρώσουμε και να το πραγματοποιήσουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Επόμενες πρωτοβουλίες που σχεδιάζει το γραφείο του ΕΟΤ εδώ στις Βρυξέλλες, πείτε μας. Έχουμε τη μεγάλη μας έκθεση. Είναι η τουριστική έκθεση Salon de Vacances, 31 Ιανουαρίου με 4 Φεβρουαρίου. Είναι η συμμετοχή του ΕΟΤ στις Βρυξέλλες και φέτος έχουμε τον ημώμενο προορισμό στο ελληνικό περίπτερο, τη Ζάκυνθο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.